Λοιπόν, παρακαλώ πολύ τον Λάζαρο από το Control να βρει το μουσικό χαλί από το Ζωρό και να το μεταδώσει τώρα. Και εγώ θα πάρω το δατιό όπως έκανε η Κάθρι Τζανταζόν. Το έχω. Εννοείται. Στέφανο Βασιλιάδη, το έχω, έτσι. Φυσικά. Μπορεί να μην έχω όλο το υπόλοιπο και την πανέμορφη Κάθριν Ζιτάλη, τη λένε Ζέτα Τζόουνς, αλλά το στυλ το έχω. Βέβαια, αυτό που δεν έχω είναι απέναντι την έμπνευση. Αν κάτι μου λείπει, είναι η έμπνευση. Συγγνώμη, δεν θέλω να πω τίποτα για τους κύριους της παρέας. Στέφανος Βασιλιάδη, Citizen TV. Καλημέρα. Και θα δείτε γιατί έκανα αυτό τον πρόλογο. Δεν τυχαίο που εγώ αναφέρθηκα στο έτσι και στην Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, που είχε απέναντι τον. Ποιον είχε τέρπο? Ποιον είχε? Μπαντέρας. Τον Αντώνιο Μπαντέρας. Τεστάκι ήταν αυτό για τον κύριο εδώ που μας ήρθε να μας πει τις ταινίες. Τεστάκι ήταν αυτό που έκανα τώρα. Αντώνιο Μπαντέρας. Όταν έχεις τον Μπαντέρας, γίνεσαι Ζέτα Τζόουνς. Όταν έχεις απέναντι τον Στέφανο του Βασιλιά, δεν γίνεσαι τσόρμπα όμως. Δεν γίνεται. Συγγνώμη. Γιατί, εγώ τι. Υπολείπαμε από τον Αντώνιο. Άντρας, παιδί μου, τι να πει. Τι κατάλαβα. Τι έχω εγώ δηλαδή. Έλληνας άντρας. Τι έχω εγώ δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα στον Στέφανο του Βασιλιά από τη CitizenTV.gr, διαδικτυακή τηλεόραση, όπου μαθαίνετε και βλέπετε άλλη οπτική για πάρα πολλά θέματα που περνούν απαρατήρητα στην καθημερινότητά μας. Απαρατήρητα όμως πάρα πολλά. Και το να περνάει απαρατήρητο κάτι δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να είναι κάτι άσχημο και να περνάει απαρατήρητο. Το ζήτημα είναι πάρα πολλά ωραία πράγματα που περνούν απαρατήρητα και αυτά τα έχουμε ανάγκη. Και αυτά τα αναδεικνύει σε καταπληκτικά ρεπορτάζ και θέματα που επιμελούνται εκεί στη Citizen TV. Και γι' αυτό μετά από αυτόν τον πρόλογο που έκανες και με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και όλα αυτά, πήγαμε, κάναμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη σχολή ξυφασκίας Μέγας Αλέξανδρος. Εκεί μας έδειξαν κάποια πράγματα, μας είπαν για την ξυφασκία. Πάρα πολύ θα μου άρεσε να ξέρω ξυφασκία. Είναι ένα από τα αθλήματα που θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Όπως θα μ' άρεσε βέβαια και να λειτουργούσαμε έτσι. Ευγενές άθλημα, έτσι. Γιατί θεωρούμε, ξέρεις τώρα, αιμοβόρικα και όλα αυτά, αλλά καθόλου καμία σχέση. Καταρχάς, αν τώρα δεν χρειαζόταν να έχουμε αυτή την βία που έχουμε στην εποχή μας και μπορούσαμε να ξυφασκούμε, μέσα στην Εγνατία σου λέει, έλα τώρα να. Φαντάζομαι δύο αυτοκίνητα, ε. Πέφτεις πάνω στον άλλο, τον ανόητο, ο οποίος ξαφνικά πατάει φρένο και πέφτεις πάνω του. Είχε το ξύφος δίπλα σου, κατέβαρε εσύ τώρα να δούμε. Μέσα στην Αγνέτα. Νταν, νταν, νταν. Ή για τα μάτια μιας γυναίκας, ε. Άρε, πού είναι αυτές οι εποχές για τα μάτια μιας γυναίκας να ξυφασκίσετε. Πού είναι. Τώρα για. Πού είναι θα αυτές, έλεγα πού γιατί είναι αυτές μιας γυναίκας. Γυναίκες που αξίζει να ξυφασκίσεις για χαρά. Μίλησε, μίλησε και ο Βενιαμίν εδώ πέρα. Πού είναι αυτές οι γυναίκες, λέει. Μία κάθεται δίπλα σου καταρχάς. Όχι, όχι, πες! Οι παρόντες εξαιρούνται σε κάθε συζήτηση. Εγώ δεν είμαι παρόν, είμαι παρούσα κατά τα πάντα. Είμαι και πολύ άτομα. Μα δεν το είπα για παρόντες, για άτομα. Δηλαδή και εσύ και εμείς. Τώρα πάρα αυτό. Και εμείς ξερούμαστε. Καλή μου φίλη, όπως καταλάβατε, εδώ χαλαρώνουμε και κάποιες φορές. Κάνουμε και χιούμορ. Λοιπόν, ξυφασκία, Μέγας Αλεξάνδρος, είπαμε. Ακριβώς, Μέγας Αλεξάνδρος. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί τα παιδιά, όλος ο σύλλογος. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το επίπεδο των αθλητών και αθλητριών που είναι όλοι. Πτυχιούχοι, είναι γιατροί, έχουν τις δουλειές τους και παρόλα αυτά αφιερώνουν χρόνο κάθε εβδομάδα και πηγαίνουν και κάνουν για τις προπονήσεις. Κοίτα, μην με δεις και εμένα εκεί πέρα καμιά φορά. Γιατί όχι. Γιατί μου φοράνε και αυτά. Φυσικά. Αχ, φοράνε και αυτά. Τώρα στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα δούμε το ρεπορτάζ citizenTV.gr, το παρακολουθούμε έτσι με πολύ καλή διάθεση. Πιστεύουν ότι η ξυφασκία είναι άθλημα αριστοκρατικό και στο άκουσμά της τους έρχονται στο μυαλό σκηνές από ταινίες όπως οι Τρεις Σωματοφύλακες ή ο Ζωρό. Στην πραγματικότητα όμως, πέρα από τον ευγενή χαρακτήρα της, η ξυφασκία πρόκειται για ένα στρατηγικό σπορ. Είναι ένα ευγενές άθλημα, σύνθετο. Μετά το σκάκι θεωρείται το δεύτερο άθλημα σε ξυπνάδα και ευστροφία. Έχει την καταγωγή του με τη σημερινή του μορφή στο 15ο αιώνα. Σαν άθλημα δεν είναι καθόλου επικίνδυνο.
πιο πιθανό είναι να στραμπουλήξεις κάποιον, να κάνει ένα στράγαλο, παρά να συμβεί οτιδήποτε όσον αφορά το ξύφος ή το κεφάλι που χρησιμοποιούμε τη μάσκα και την υπόλοιπη στολή. Τι σε κέντρισε όταν ήσουν πιο μικρή να ξεκινήσεις αυτό το άθλημα και γιατί έμεινες αυτό και δεν έκανες κάτι άλλο? Εντάξει, αυτό που, το πρώτο βήμα που έγινε η γνωριμία ήταν λόγω του πατέρα μου που έκανε και αυτός από παλιά. Κοντά σε αυτόν γνώρισα και εγώ την ξυφασκία. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι ένα πολύ μαχητικό, πολύ ευγενές άθλημα. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τα άλλα δημοφιλή αθλήματα και έμεινα. Μου άρεσε. Ασχολούμαι με αυτό το άθλημα εδώ και 1,5 χρόνο, περίπου 2. Και θα έλεγα ότι ασχολούμαι, μπήκα ζεστά. Ασχολούμαι συστηματικά, συμμετέχω στις προπονήσεις. Κατεβαίνουμε και στις διοργανώσεις, ό,τι γίνεται στη χώρα μας τουλάχιστον. Ο δυναμισμός, η ένταση κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις του είναι στοιχεία που συνθέτουν τη ξυφασκία. Τι σε κέντρισε και επέλεξε τη ξυφασκία αντί για κάποιο άλλο άθλημα? Νομίζω η μαχητικότητα, η επιθετικότητα που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο άθλημα σε σχέση με τα άλλα. Ξυφασκία, αν και είναι ένα άθλημα που έχει το χαρακτηριστικό της επίθεσης, είναι ένα πάρα πολύ στρατηγικό άθλημα. Από όσο κάνω μέχρι τώρα δηλαδή. Και επίσης, αν και είναι στρατηγικό, κάνει μια πάρα πολύ καλή γύμναση. Και είναι και πολύ ευγενές άθλημα. Τα τελευταία χρόνια, η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται, παρά την κρίση, σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για το άθλημα, τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διαβαλκανικό επίπεδο. Το άθλημα της ξυφασκίας είναι η αλήθεια, δεν είναι από τα πλέον ανεπτυγμένα πανελληνίως. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις πόλεις που έχουμε ξυφασκία και είμαστε αρκετά δραστήριοι και σαν σύλλογος, ιδιαίτερα σαν σύλλογος θα έλεγα. Όταν έχουμε πρωταθλήτρια Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φέτος, την Ελένη Μπασχαλίδου, και φέτος ειδικά έχουμε και την Χριστίνα τη Μαρία Σουλή, που είναι χάλκινο μετάλλιο. Συμμετέχεις και σε διοργανώσεις και έχουμε μάθει ότι έχεις και διακρίσεις. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για αυτά, για την πορεία σου? Εντάξει, αυτά τα 14 χρόνια τα περισσότερα είμαι μέλος εθνικής. Τα τελευταία 2 χρόνια είχα διάκριση την πρώτη ατομική σε Πανελλήνιο, στο ατομικό. Με το Μέγα Αλέξανδρο, το σύλλογό μου, είχαμε την τρίτη ομαδική και φέτος και πέρσι. Έχω πολλές πανελλήνιες διακρίσεις σε μικρότερες κατηγορίες τα προηγούμενα χρόνια και βαλκανικά μετάλλια. Αυτά. Και πολλές συμμετοχές σε παγκόσμια και σε πανευρωπαϊκά. Ποιες θυσίες έχεις κάνει για να φτάσεις τόσο ψηλά? Εντάξει, έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο από το ελεύθερο χρόνο θα μπορούσα να έχω, αλλά μου άρεσε, ήταν κάτι που επέλεξα. Εντάξει, θέλει πολλές προπονήσεις, πολύ αγάπη, πολύ προσπάθεια και πολύ πίστη σε αυτό που κάνεις. Πόσους αθλητές απαριθμεί ο σύλλογος? Ο σύλλογος αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 30 με 40 ενεργούς αθλητές. Για ξυφασκία τώρα μιλάμε, έτσι. Γενικά στη Θεσσαλονίκη οι δραστήριοι σύλλογοι είμαστε κυρίως εμείς, ο Ηρακλής, ο Μέγας Αλέξανδρος Κορδελιού, που εξειδικεύεται στο ξύφος ασκήσεως, θα πούμε κάποια στιγμή και πιο ειδικά σε αυτά, αλλά και κάποιοι, και κάνα δύο ακόμα σύλλογοι που παλαιότερα λειτουργούσαν και απλώς έχουν μείνει κάποιοι αθλητές και συμμετέχουν σε αγώνες εμπειρικά. Οι προπονήσεις μας εδώ στο σύλλογο γίνονται κανονικά 3 φορές την εβδομάδα, περιλαμβάνουν κάποιες αερόβιες ασκήσεις για τη φυσική μας κατάσταση και έπειτα ασκήσεις πάνω στη ξυφασκία και αγωνιστική προπόνηση. Ποιος είναι ο εξοπλισμός που χρειάζεται? Κοιτάξτε, συνήθως στις προπονήσεις, για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει προπονήσεις, χρειάζεται κάποιο βασικό εξοπλισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τη μάσκα, το τζάκετ αυτό που βλέπετε να φοράω και εγώ, και ένα γάντι. Είναι τα βασικά για να συμμετέχει σε κάποιες προπονήσεις, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ξύφος με κάποιον άλλο αντίπαλο, σε συνθήκες αγώνα, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, ο πλήρης εξοπλισμός διαφέρει, συμπεριλαμβάνει και άλλα υλικά, όπως το ξύφος, διάφορα καλώδια τα οποία φοράμε στο σώμα μας. Και υπάρχουν ειδικά παπούτσια για την ξυφασκία, είναι αρκετά. Και όπως η ξυφασκία έχει 3 διαφορετικά όπλα, κάθε όπλο έχει κάποια επιπλέον υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Για να ασχοληθεί κανείς με την ξυφασκία, το κόστος είναι ιδιαίτερα προσιτό. Και αντίθετα με όσα θα πίστευε κανείς, καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς. Μπορούμε να βρούμε κάποια υλικά, όπως σας είπα, για το βασικό εξοπλισμό και με 100-150 ευρώ. Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί πέρα, ένα πλήρες σετ εξοπλισμού αγγίζει και τα 350-400 ευρώ.
κι εγώ. Λοιπόν, θέλω κι εγώ ξεφάσκι. Δεν έχεις τίποτα άλλο παρά να πας εκεί που κάνουν προπονήσεις. Κάνουν στο ΠΑΜΑΚ, μέσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Θα τους πεις, θα τους χτυπήσεις την πόρτα. Ορίστε, είδε το ρεπορτάζ εκεί στη Citizen TV και θα πας να κάνεις μαθήματα. Θέλω κι εγώ οπωσδήποτε. citizentv.gr. Όσοι θέλετε να ξαναδείτε αυτό το θέμα και όποια άλλα θέματα που δεν μπορείτε να τα βρείτε αλλού, ξέρετε, μπαίνετε μέσα στο ίντερνετ, πληκτρολογείτε citizentv.gr και τα βρίσκετε όλα μπροστά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά. Εμείς θα πάμε σε λίγο να δούμε το κινηματογραφικό ρεπορτάζ, αφού προηγουμένως συνδεθούμε με τον Δημήτρη Συρμάτση για να μας δώσει το ρεπορτάζ της ημέρας. Και σήμερα έχει καλέσματα, έχει συνεδέψει τύπου. Χαμός γίνεται. Δεν ξέρω και τι άλλο έχει. Ο Δημήτρης τα ξέρει όμως όλα σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Συρμάτσης. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Μόλις δείχναμε ένα ρεπορτάζ για ξυφασκία και έλεγα, Δημήτρη, ότι σήμερα θα βγάλει ο Παναγιώτης Σουρμιάδης τα ξύφη του. Ή μάλλον αυτό ήθελα να πω.